Κουνιακίου. Καλό απόγευμα, κύριε Κατοπόδη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλά είμαι. Καλησπέρα και στους ακροατές. Χαιρόμαστε που σας βρίσκουμε και πάλι. Και εμείς εδώ χαιρόμαστε. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Στα θετικά που διάβαζα λίγο πριν, έτσι για να ενημερωθώ, είναι ότι η ιατρική προοδεύει. Κάπου διάβαζα ότι σε 10 χρόνια θα έχουμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και αυξημένα ποσοστά καρκίνου λόγω και του διαφορετικού lifestyle και τρόπου ζωής και του στρες και των συνθήκων. Θα ήθελα όμως να μας βάλετε εσείς σε μια εισαγωγή σε αυτό το θέμα, καθώς αντιλαμβάνομαι πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο αφορά άμεσα και την ψυχολογία μιας γυναίκας που καλείται να αντιμετωπίσει μια μάχη που είναι η άσημη όμως περισσότερες φορές. Έτσι δεν είναι, κυρία Κατοπόδη? Ακριβώς όπως το λέτε, να ξεκινήσουμε έτσι με τα θετικά κομμάτια, ότι η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία 20-25 χρόνια. Το λέω αυτό σε σύγκριση με τότε που τελείωσα εγώ τις σπουδές μου και έκανα και τη διπλωματική μου γενικότερα στον καρκίνο. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα και φυσικά είναι το αισιόδοξο σενάριο ότι θα προχωρήσουμε κι άλλο. Πάρα πολύ καρκίνοι είναι οι άσημοι πια. Πολύ τύποι καρκίνων και ειδικά του μαστού σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το θετικό επίσης είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, ώστε να αποφευθούν έτσι περισσότερες καταστάσεις και πιο δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Αυτά είναι στα θετικά. Μάλιστα. Από την άλλη βεβαίως, δεν είναι εύκολο για μια γυναίκα να αντιμετωπίσει ίσως μια τέτοια πρόβλεψη, καθώς έτσι κι αλλιώς ο καρκίνος παραμένει η βασική αιτία θανάτου σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Διαβάζω εδώ στατιστικά ότι περίπου 1 στους 5 ανθρώπους παγκοσμίως θα εμφανίσει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε την ψυχολογία και τρόπους χειρισμού, αν μπορούμε δηλαδή, για παράδειγμα. Ναι, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Οι εξετάσεις κρίνουν τα απαραίτητες όταν υπάρχει ένα σύμπτωμα. Βάλτε μας λίγο σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της ψυχοσύνθεσης. Κοιτάξτε, της ψυχοσύνθεσης, γιατί εκεί είναι και το σημαντικό. Από τα χρόνια που σπούδαζα εγώ, αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, 30, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό είπα ότι είναι στα θετικά. Βέβαια, αυτό που βλέπω ακόμη να δυσκολεύει τον κόσμο είναι να μπουν, επειδή το βλέπω και από τη δουλειά μου στην πρόληψη τόσα χρόνια, να μπουν στο μοτίβο του να λειτουργούν προληπτικά σε οτιδήποτε σύμπτωμα υπάρχει στο σώμα τους, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, το να κάνουν κάθε χρόνο από μια ηλικία και μετά, μετά τα 30, μετά τα 25, μετά τα 30, μετά τα 40, τις απαραίτητες εξετάσεις, ετήσιες ή ανάλογα την ηλικία κάθε πότε πρέπει να γίνονται, ανάλογα και το γιατρό που έχουν και τον τρόπο ζωής, ώστε να μπαίνουν σε μια διαδικασία να τσεκάρονται συχνά πυκνά για να έχουν έτσι μια επαφή και με το σώμα τους και τα συμπτώματά τους και αν κάτι τους ανησυχήσει να το δουν εκ νέου. Αυτό είναι το δύσκολο για μένα το κομμάτι, ότι δεν μπαίνουν εύκολα οι άνθρωποι στο να κάνουν προληπτικές έτσι. Δεν έχει αλλάξει ακόμα η στάση ως προς την πρόληψη. Mm-hmm. Στο να έχουν μια συνέπεια δηλαδή στον έλεγχό τους. Απ' την άλλη, από εκείνα τα χρόνια λοιπόν που σπούδαζα εγώ, τα οποία από τη μία δεν είναι πάρα πολλά, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 30 χρόνια, φαίνεται ότι αυτό που έχει ανοιχτεί πάρα πολύ προς τα έξω στον κόσμο, σαν πληροφορία, γιατί η πληροφορία είναι διάχυτη. Υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία για τον καρκίνο, για τους τρόπους αντιμετώπισης και όλα. Είναι ότι πλέον μπήκε μέσα το κομμάτι του ψυχισμού και φαίνεται ότι η διαχείρισή του είναι αυτή που δίνει και έτσι τρόπους και μοτίβα στο να αντιμετωπιστεί και ο καρκίνος. Ναι. Και τι εννοώ με αυτό? Λίγο πολύ, ίσως και οι ακροατές να έχουν ψάξει, να έχουν δει, να έχουν ακούσει και λόγω της ημέρας σήμερα, ότι πολλά κομμάτια του χαρακτήρα μας είναι αυτά που μας υπάρχουν μάλλον προδιαθέσεις σε χαρακτήρες που αναπτύσσουν καρκίνο. Αυτό το ξέραμε από πιο παλιά. Η προσωπικότητα τύπου, υπάρχουν τρεις προσωπικότητες, προσωπικότητα τύπου Α, προσωπικότητα τύπου Β και προσωπικότητα τύπου Γ. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που στη Γ κατηγορία είναι αυτοί που έχουν την τάση να εμφανίζουν καρκίνο. Τώρα το λέω πολύ γενικά. Mm-hmm. Είναι αυτοί που γενικότερα
Κρατάνε τα συναισθήματά τους. Πολλοί, όταν λέω κρατάνε, δεν το εξωτερικεύουν. Είναι οι άνθρωποι που δεν μπαίνουν πολύ έτσι στα συναισθηματικά κομμάτια της ζωής. Είναι οι άνθρωποι του πρέπει, των κανόνων, των μυθικών επιταγών που έρχονται από τους άλλους, όχι των κανόνων που θέλουν οι ίδιοι να κάνουν στη ζωή τους. Και σε γενικές γραμμές τώρα όλα αυτά, έτσι, γιατί μπορεί να μοιάζουν και με πολλά άλλα πράγματα. Μα φυσικά, φυσικά. Εμείς εδώ δίνουμε ένα πλαίσιο. Ναι, και είναι και επίσης οι άνθρωποι που κρατάνε πολλά πράγματα που είναι πιο ισοστρεφείς. Σε αυτές τις κατηγορίες, εγώ θυμάμαι τότε που έκανα την διπλωματική, που ήταν στην ψυχολογία της υγείας και μελετούσαμε έτσι περιπτώσεις ανθρώπων που αναπτύξανε καρκίνο σε διάφορες μορφές. Καταρχήν και στα νοσοκομεία που πηγαίναμε υπήρχε μια αντίληψη από τους γιατρούς και είχαμε δεσμευτεί και σε αυτό να μην μπούμε ποτέ τι έχουν οι άνθρωποι αν μας ρωτήσουν, γιατί παίρναμε έτσι μεγάλα αρθματολόγια και κουβεντιάζαμε για ώρα μαζί τους, να μην τους πούμε εμείς κάτι. Σας πληροφορώ τουλάχιστον στους ανθρώπους που είχα δει εγώ, θυμάμαι ότι παρόλο που κανείς δεν έλεγε τι έχουν, ξέραν όλοι τι είχαν. Βέβαια φέρνουν να το ονοματίσουν και οι γιατροί και οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Ένα θέμα τότε που έπαιζε πολύ σε αυτό το μοτίβο της συμπεριφοράς ήταν το πώς το ανακοινώνει στην οικογένεια. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει σε γενικές γραμμές. Δηλαδή οι ασθενείς πλέον είναι ευτυχώς από τη μία μεριά σε μια θέση να κατανοούν όλοι και να έχουν επαφή με το σώμα τους. Ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν εκφράζει εύκολα συναισθήματα ή δεν μιλάει πολύ για τον εαυτό του, ξέρει ότι αν γίνει κάτι, κάτι αλλάξει στο σώμα του, ίσως να συμβαίνει κάτι που να έχει σχέση με καρκίνο. Μάλιστα. Σε πολλές περιπτώσεις. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και την ασθένεια. Δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε. Απ' την άλλη, και η πληροφορία έχει αλλάξει. Εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που το μαθαίνουν πρώτα οι ίδιοι και μετά οι οικογένειές. Σωστά. Σωστά. Όταν λέω βλέπω, εννοώ από τα ακούσματα που έχω. Και είναι και προσωπικά από την οικογένειά μου είχα τέτοιες εμπειρίες. Και ενώ βλέπεις το σοκ και την άρνηση στην αρχή μέχρι να γίνει το κομμάτι της αποδοχής, γιατί όσο κι αν νιώθεις, ξέρεις, αισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά ή μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου να αλλάζει τον καθρέφτη, δεν σου είναι εύκολο να το αποδεχθείς όταν τα ακούς από τον γιατρό ότι ξέρετε, έχετε καρκίνο σε αυτό το στάδιο, εκεί, σε αυτό το σημείο κτλ. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Οπότε το πρώτο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι των αδεχτής, της αποδοχής. Ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή και είναι και δυσάρεστη και είναι και πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Αν αυτό. Τώρα αυτά είναι πολύ θεωρητικά γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί μπαίνει πολλή άρνηση, μπαίνουν δυσκολίες, υπάρχει θυμός στους ανθρώπους, γιατί συμβαίνει σε μένα αυτό. Είναι αρκετά έντονα αυτή η στάση, έντονη αυτή η στάση. Ξέρετε, πάνω σε αυτό θέλω λίγο να σας βοηθήσω με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου. Έχει αλλάξει, πλέον βλέπουμε, και ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διάφοροι άνθρωποι, ηθοποιοί που έχουν νοσήσει, επώνυμοι, δεν ντρέπονται πλέον να δείξουν τα σημάδια τα οποία αφήνει πολλές φορές αυτή η ασθένεια, η οποία είναι η άσημη σε πολλές περιπτώσεις από τη στιγμή που υπάρχει μια πρόληψη και βεβαίως γενικότερα μια τάση υιοθέτησης ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα μια βόλτα κάνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηθοποιούς όπου εξομολογούνται και μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές τα βαθιά σκοτάδια που έχει αυτή η ασθένεια πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά βρίσκουν τον τρόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ονειρεύονται και να ελπίζουν σε πολλές περιπτώσεις να δουλεύουν, να παράγουν, να νιώθουν ότι είναι ενεργοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ψυχολογία. Θέλω λίγο να, και συγγνώμη σας διακόπτω, γράφει εδώ ο Αλκίνος Ναλμπάντης που έχει νοσήσει ο ηθοποιός. Ναι. Εξετάσου τώρα, όχι για το τώρα, αλλά για τον επόμενο μεγάλο έρωτα, την επόμενη αγκαλιά, τα επόμενα μπάνια, το επόμενο χαμόγελο που θα συναντήσει στοιχεία στο δρόμο. Και αυτό είναι ένα δυνατό μήνυμα που στέλνει ένας ηθοποιός που νόσησε και ιάστηκε και το αντιμετωπίζει ο Αντίνος Αλμπάνης. Και συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, αλλά ήταν πολύ ωραία αυτή η ανάρτηση και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν την είδα βέβαια ακόμη, γιατί είμαι ακόμη σε δουλειά. Βεβαίως. Σας το λέω εγώ τώρα που εδώ κάνω τις βόλτες μου. Όχι, αλίμονο. Απλά σας λέω ότι έτσι όπως το σκέφτομαι, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, είναι πάρα πολύ δυναμικό και έχει πάρα πολύ ενεργητική κατάσταση, γιατί σε παραπέμπει σε κάτι που έχει συνέχεια. Σωστά. Και δεν είναι ακριβώς η αντίληψη που υπήρχε κάποτε ότι τέλειωσε η ζωή μου με το που παθαίνω, ας πούμε, αυτή την αρρώστια.
Και το, ενώ είναι δύσκολη η αποδοχή της, μετά το πρώτο σοκ και την άρνηση και το θυμό, έρχονται και άλλα στάδια, αλλά με τέτοια πρότυπα, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι διαφημίσεις, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, όπου έχουν αρκετή αίσθηση, τόσο προσωπική όσο και εμπειρία. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό είναι και πολύ θεραπευτικό από ανθρώπους που το έχω ακούσει. Δηλαδή, όταν πλέον αποδεχτήκανε τι τους συμβαίνει, αυτό που κάνανε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, ήταν οι άνθρωποι που θέλανε να φροντιστούν όμως, έτσι, γιατί δεν το κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που παρετούνται τελείως. Μιλάω για την ενεργητική στάση πια στην ασθένεια. Βρήκαν τέτοιες ιστορίες. Και ήταν πολύ άσχημο για αυτούς να ξέρουν ότι είτε γνωστοί είτε άγνωστοι άνθρωποι μοιράζονται τέτοιες εμπειρίες και βλέπουν ότι έχουν τα ίδια ακριβώς συναισθήματα με αυτούς, τα ίδια στάδια. Τη δυσκολία στην αποδοχή, το θυμό, την άρνηση, το γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό, αλλά μου συνέβηκε και τι κάνω τώρα. Μπορώ να μείνω ενεργητικός και να το προχωρήσω, να το περάσω, να το περάσω, αλλά μπορώ και να κάτσω, να με πάρει από κάτω και να μην κάνω τίποτα, όχι να μην κάνω τις θεραπείες, συναισθηματικά να μην κουνιέμαι και να φύγω από αυτό. Σας λέω που ίσως να ακούγεται λίγο υπερβολή, αλλά νομίζω ότι ο καθένας, όχι νομίζω, αυτό το βλέπω να γίνεται στον κόσμο, γιατί έχω δουλέψει με καρκινοπαθείς, αυτό που έχει αποφασίσει η ψυχή τους, το αν θέλουν ή όχι να ζήσουν και να προσπεράσουν μια τέτοια δύσκολη ασθένεια, για να τους κάνει να είναι πιο ενεργητικοί ή πιο παθητικοί. Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι. Είναι αντιμετωπίσει. Ναι. Μάλιστα. Αλλά έχει πάρα πολύ... Το δύσκολο που έχει όλη αυτή η ιστορία είναι να έρθουν σε επαφή με το θυμό τους οι άνθρωποι όταν έχουν καρκίνο, γιατί τότε είχε βρεθεί και σε αυτή την έρευνα που κάναμε ότι είναι τα συναισθήματα τα πολύ κατακλυσμιαία και δύσκολα στο να το δουλέψει ο άνθρωπος, έστω και μέσα από την αρρώστια σε σχέση με τον εαυτό του. Σωστά. Γιατί συνήθως ο καρκίνος έχει από κάτω πολύ άγχος, πολύ στρες. Αν ψάξουμε να δούμε συναισθήματα, έχει καταθλίψεις, αλλά έχει πάρα πολύ θυμό για πράγματα που δεν μιλήθηκαν, δεν αντιμετωπίστηκαν. Σωστά. Γιατί εκείνη τη στιγμή, υποθέτω, κυρία Κατοπόδη, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία που μοιραία μπορεί να κάνει και έναν απολογισμό ζωής, όταν για παράδειγμα θεωρητικά μπορεί να υπάρχει, θεωρητικά πάντα, μια ημερομηνία λήξης του κύκλου του, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει σε μια διαδικασία απολογισμού. Εδώ το κάνουμε σε μέρες, στην πρωτοχρονιά μερικές φορές και βυθιζόμαστε και κάνουμε αυτούς τους κύκλους, τους συναισθηματικούς. Αντιλαμβάνομαι. Τώρα εμείς που μιλάμε και θέλω, μπορεί να μας ακούνε και φίλοι που έχουν περάσει αυτή το Γολγοθά, είμαστε ίσως έξω από αυτό το χώρο. Όμως θέλουμε έτσι να στείλουμε ένα μήνυμα συμπαράστασης, γιατί νομίζω πως δεν πρέπει να θεωρείται η αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας ως μόνο ατομική ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και εμείς ως κοινωνικό σύνολο να είμαστε αρρωγοί και συμπαραστάτε σε μια τέτοια προσπάθεια. Το οφείλουμε πραγματικά, και τώρα τα τελευταία χρόνια μπήκε πάρα πολύ και η έννοια του φροντιστή και γίνονται σε μεγάλα αστικά κέντρα εκπαιδεύσεις σε φροντιστές ανθρώπων που περνάνε καρκίνο. Οι φροντιστές εννοώ όχι να είναι άνθρωποι που πληρώνονται μόνο, μπορεί να είναι η οικογένεια, ο πιο στενός συγγενής. Υπάρχουν τέτοιες έτσι εκπαιδεύσεις που δίνουν τη δυνατότητα, ουσιαστικά μέσα από τα βιώματα και τις ομιλίες γίνεται, δεν γίνεται κάτι άλλο, να μπορούν να διαχειρίζονται τους φόβους των ανθρώπων που περνάνε τον καρκίνο, να τους ακούνε καταρχήν. Ένας άνθρωπος που περνάει κάτι τέτοιο, αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να τον ακούσει. Μάλιστα. Αν βρει πρόσφορο έδαφος, μιλάνε οι άνθρωποι. Να τους φροντίσουν συναισθηματικά. Όταν λέω φροντιστές, εννοώ τους συναισθηματικούς φροντιστές, όχι μόνο να αλλάξει τους καθετήρες ή τις σπάνες ή να τον κάνει μπάνιο, που και αυτά είναι μείζονος σημασίας, αλλά μιλάω για τη συναισθηματική φροντίδα. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπαμε μέχρι τώρα, μέσα σε τέτοιες διεργασίες, ένας άνθρωπος που νοσεί θέλει ασφάλεια και εγκύτητα με τους κοντινούς του ανθρώπους ή τους φίλους του. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Συνοψίζοντας, κυρία Κατοπόδη, νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό και πρέπει να επιμείνουμε για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε, στην πρόληψη.
να θεωρούμε ότι εν δυνάμει, ότι σε όλους μπορεί αυτό να συμβεί κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε και να μην αφήνουμε ακόμα και ένα σημαδάκι, κάτι που μπορούμε να δούμε να είναι περίεργο, να πούμε έλα μωρέ, γιατί δεν προλαβαίνουμε από τις απαιτητικές ζωές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Νομίζω ότι στη Λευκάδα και γενικότερα στην περιφέρεια έχουμε και το χρόνο να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει χρόνος, βέβαια δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα αυτοφροντίδας και ναι, προσκαλώ κι εγώ λοιπόν έτσι όπως το λέτε τον κόσμο να είναι πιο ενεργητικοί στην αυτοφροντίδα τους, στην πρόληψή τους, στις εξετάσεις τους και κυρίως στα συναισθήματά τους, να μιλάμε, να ερχόμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που θέλουμε να πούμε πράγματα, να διορθώνουμε σχέσεις, γιατί τίποτα δεν είναι. Ούτε δεδομένο, ούτε κρατάει και για πάντα. Και σωστά. Να αυτοφροντιζόμαστε, να είμαστε σε επαφή με οτιδήποτε μας λέει το σώμα μας. Γιατί και ειδικά στον καρκίνο, το σώμα έτσι λέει πάρα πολλά. Βγάζει δηλαδή ουσιαστικά αυτό που δεν μιλιέται χρόνια, έτσι σε συμβολικό επίπεδο. Mm-hmm. Ελπίζω να βοήθησα απόψε με αυτή την έτσι γρήγορη κουβέντα. Εμείς κάναμε έτσι εδώ μια... Βεβαίως. Έτσι, δεν είπαμε ότι εδώ γίνεται μια κουβέντα, εσείς είστε... Τα εξειδικευμένα, τα συζητάτε βεβαίως με τα δικά σας περιστατικά κατά από τις επαφές που έχετε εσείς. Εμείς εδώ κάναμε έτσι θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου, για να μπορέσουμε να στείλουμε και μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα που πολλαπλασιάζεται μέσα από τα FM ένα μήνυμα στήριξης. Θέλω στον επόμενο κύκλο συζήτησης να σας πω από τώρα, επειδή παρατηρούμε το τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη με το παιδί που έχασε τη ζωή του. Ξαφνικά, επειδή φόραγε τη φανέλα μιας ομάδας που δεν άρεσε σε ένα άλλο παιδί, να μιλήσουμε και για αυτά τα σημεία των καιρών. Ζούμε δύσκολες εποχές, κυρία Κατοπόδη. Ζούμε μια σκοτεινή περίοδο, νιώθω. Και χρειαζόμαστε λίγο έτσι να βγούμε στο φως, να πάρουμε ανάσα. Έτσι εκτιμώ. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι αρκετά σκοτεινές, είναι απρόβλεπτες. Χρειάζεται να πηγαίνουμε έτσι παρέα με το απρόβλεπτο και να αναπροσαρμόζουμε τις συνθήκες συνεχώς και να προετοιμάζουμε έτσι τους εαυτούς μας. Γι' αυτό βάζω και το κομμάτι έτσι, της αισιοδοξίας που είπατε κι εσείς και το παράδειγμα των άλλων ανθρώπων σε σχέση και με τον καρκίνο που μιλήσαμε σήμερα. Το να έχουμε τις κεραίες μας για το φως, ακριβώς αυτό, για το φως γύρω μας, γιατί υπάρχουν φωτεινά σημεία. Υπάρχουν βέβαια και τα πολύ σκοτεινά. Βεβαίως. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Prisma 91,6. Να είστε καλά, κύριε Κωτοπόδη. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.